Αλέξης Κούγιας με τον Ανδρέα Σερεβέτα. Λοιπόν, έχω δίπλα με τον ισχυρό άντρα της Θεσσαλικής. Πάει μεγάλη νίκη εν ώψη συνέχεια του πρωταθλήματος. Είναι άνοδος. Είναι νίκη άνοδος, δίκαιη. Είχαμε όλες τις ευκαιρίες. Δεν τις κάναμε στο πρώτο ημίχρονο. Έγινε το πέναλτι. Το διχαιρίστηκε ο κύριος Σκιόλης σωστά με τους παίκτες. Αλλά εγώ θέλω να κάνω μια παρατήρηση. Μία από τις βρωμερότερες ομάδες του ελληνικού πρωταθλήματος, τη Football League, δημιουργεί τέτοια πράγματα. Σε μια ομάδα που δεν έχει κερδίσει ένα πέναλτι από την αρχή της περιόδου. Μια ομάδα που κερδίζει πέναλτι γιατί γλιστράνε και πέφτουν οι παίκτες της κάτω. Και κάθουν αυτοί οι άνθρωποι που έχουν μαζευτεί μια συμμορία σε αυτήν την ομάδα, ο ένας από τα Χανιά, ο άλλος από τον Μπάουρουφ. Την ξέρουμε την αθηναϊκή κοινωνία μας και την ποδοσφαιρική κοινωνία. Αλίμονο αν ανέβει ο Απόλλωνας με τα 50 αστήρια στη Super League και δεν ανέβει αυτή η μαγική ομάδα. Την έχει ανάγκη το ελληνικό ποδόσφαιρο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον ΟΤΕ TV που μεταδίδει αυτά τα παιχνίδια για να βλέπει ο κόσμος τη γιορτή που γίνεται εδώ. Μεταδώσαμε ζωντανά, είδαμε την πυροσβεστική σας προσπάθεια την ώρα που γίνανε τα επεισόδια. Όταν έχεις 15.000 κόσμο στο γήπεδο, θα υπάρξουν σίγουρα και 5 εννοείται. Και για να μην δίνεις δικαιώματα, αφού βλέπετε δυστυχώς έχουμε 50 security, σήμερα έχει 80 security. Κανείς δεν πήγε εκεί, η αστυνομία φυλάει από μέσα. Ξαναέγινε. Δεν καταλαβαίνετε, σας λέω και πάλι. Security δεν υπάρχουν απ' έξω, αστυνομία δεν υπάρχει απ' έξω. Όταν είναι σε 15.000 κόσμος, 5 ανόητοι και γυρίζει και τους δείχνει τα γεννητικά του όργανο ο κ. Λεβεντογιάννης και δεν τον συλλαμβάνει κανείς, πραγματικά τότε καταλαβαίνετε τι είναι. Τους έβριζε συνεχώς και προκαλούσε τα πάντα. Τι θα πείτε στους παίκτες? Τίποτα. Τίποτα. Δεν έχουμε κάνει τίποτα ακόμη. Απλώς έχουμε ένα πλεονεκτικό πρόγραμμα. Έχουμε, είναι, το σημερινό παιχνίδι είναι τετράποντο, δεν είναι τρίποντο, γιατί έχουμε τη σοβαλία στο πρώτο παιχνίδι. Στην ισοβαθμία δηλαδή με τον Απόλλωνα είμαστε καλύτεροι. Και το σημαντικότερο απ' όλα είναι ότι υπάρχει εδώ μια τεράστια ποδοσφαιρική οικογένεια, την οποία εγώ δεν έχω συναντήσει πουθενά στην Ελλάδα. Μην ξεχνάτε το διπορικό μου με τη λατρεία μου με το ποδόσφαιρο. Αυτό που υπάρχει εδώ δεν υπάρχει πουθενά. Δεν νομίζω σε τέτοιο σημαντικό παιχνίδι, τέτοια συμπεριφορά φιλάθλου να μην πέσει ούτε ένα ποτηράκι, να μείνει το παραμικρό. Και έχουμε ένα ποτάθλημα με 85 κίτρινες κάρτες μέχρι σήμερα, με 40 οι αντιπάλοι μας. 8 πέναλτι έχει κερδίσει η Κέρκυρα. 6 πέναλτι ο Απόλλωνας, 6 τα Τρίκαλα. Εμείς κερδίσαμε πέναλτι για πρώτη φορά μετά από 22 αγωνιστικές. Και έχουμε 15 περιπτώσεις πέναλτι. Και πάλι ήταν και κόκκινη κάρτα, την οποία δεν έδωσε ο διαιτητής για τους δικούς του λόγους. Εν πάση περιπτώσει, δεν ήταν κακός ο διαιτητής σήμερα. Το έκοψε στη μέση το καρπούζι. Μακάρι να παίζαμε όλα τα παιχνίδια. Θυμάστε τι έγινε την προηγούμενη αγωνιστική με το Βανεγιάλιο. Ήταν τραγική η συμπεριφορά του ανθρώπου αυτού. Και πιστεύω ότι θα ασχοληθεί και ο ποδοσφαιρικός εισαγγελέας. Σε κάθε περίπτωση, είναι ένας ευτυχισμένος κόσμος, μια ευτυχισμένη πόλη και μια ιστορική ομάδα που περιμένει να πάρει θέση στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά.